Λοιπόν, καλησπέρα σα και καλώ ήρθατε στο recap δεύτερη μέρα από την Gamescom. Καλώ ήρθατε στο κανάλι του Γερμανού. Αυτό το στούντιο το έχουμε στήσει ε, τώρα. Το φτιάξαμε. Τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Ε, διότι υπάρχουν δύο λόγοι. Πρώτον, έβρεχε καταρακτοδό σήμερα στην κολονία. Πρώτον. Και δεύτερον, γινότανε ο κακός χαμός από κόσμο, ήταν αδύνατο να βρούμε έστω και δύο τετραγωνικά να, να μπορέσουμε να μιλήσουμε ε, άνετα. Έτσι. Χωρί να περάσει κάποιο από μπροστά μα. <laughs> χωρί να περάσει κάποιο από μπροστά μα, χωρί να ενοχλήσουμε κόσμο κτλ. Και, τα λοιπά και Σάκη, φαντάσου ότι δεν είναι η sold out μέρα. Ε, <laughs> αυτές Αυτέ που έπονται θα είναι ακόμη χειρότερε. Αυτό που είδε σήμερα που νομίζεις ότι έχει πάρα πολύ κόσμο είναι light. <laughs> ναι, μιλάμε παιδιά για εξωφρενική ποσότητα κόσμου. Δηλαδή, μιλάμε για πλήθη ακραία σε βαθμό μη λειτουργικό. Δηλαδή να μην μπορείς να, 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 απολαύσεις, να δεις έστω και τα βασικά. Και όχι μόνο αυτό. Είχε και πάρα πολλά happenings. Ναι. Και νομίζω, επειδή ξέρουν ότι νομίζω δεν είναι πολύ εύκολο να παίξει βασικά. Δηλαδή για να παίξει πρέπει να έχεις, να πεις θα αφιερώσω τη μισή μου μέρα σίγουρα για να παίξω. Δηλαδή βλέπεις ότι έρχονται κάποιοι με τις καριακλίτσες τους προετοιμασμένοι γι' αυτό. Γενικά όμω η έκθεση νομίζω προσφέρεται περισσότερο για αυτό που είπε για μικρά fan events που έχει άπειρα συνέχεια, συναυλίες, διαγωνισμού, παιχνίδια. Δηλαδή κάθε εταιρεία στον booth τη κάνει μικρά πραγματάκια τα οποία είναι πολύ όμορφα για του φαν. Ναι, ε, για παράδειγμα είχε μία συναυλία ε, Genshin Impact σήμερα και γινόταν, Τι να σου πω, τι γινόταν. Προσπάθησα δηλαδή να πάω πλήθο. Δεν, κανονική συναυλία μέσα σε ένα μπούθι, α πούμε. Είχε αυτό που με το πε λίγο, τι έγινε. Ναι, την ιστορία με τα μπλουζάκια. Παιδιά, έχει στήσει ένα τεράστιο περίπτωρο το Netflix και είχε ένα σκηνικό που ήταν αυτοί οι πράκτορε και καλά που σε παίρνουν στο Squid Game με τα κόκκινα. Και είχε ένα πιστόλι σαν αυτά από το NBA που πετάνε μπλουζε. μπλούζες ναι. Πετάνε και λέμε στην αρχή με το Σάκη πάμε να διεκδικήσουμε ένα και τα λοιπά όπως ήμασταν. Άκου αε, λίγο, άκου τώρα γιατί γιατί μιλάμε, γιατί άτομο μιλάμε, πες λίγο. Ε, και ξέρεις εγώ είμαι και λίγο ανταγωνιστικός αυτά, αποδέχομαι ότι δεν πρόκειται να το, να το, πάρω ρε παιδί μου και επειδή είχαμε και ένα ραντεβού λέμε με το Σάκη ας χωριστούμε. Ε, Τι είπες κανένα δυο ανθρώπους για να γίνει αυτό. <laughs> <δεν ξέρει>. <laughs> 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 κανένα, Κανέναν, κανέναν, Άθελά Άθελά κανένα, του. Λοιπόν, ο Σάκης φεύγει και μετά εγώ Πάω προ την άλλη κατεύθυνση για να πάω προ το business area. Και όλο τυχαίω σκάει δεύτερο τη σερτ και μου ήρθε σχεδόν στη μούρη. Μου έσκασε σχεδόν στη μούρη. Και επειδή δεν μα πιστεύουν, δώστε μου ένα λεπτό, θα κάνουμε ένα πολύ γρήγορο cut. Επιστρέψαμε. Αυτό είναι το μπλουζάκι από το Netflix που έχει και καλά παίκτη του Squid Game. Ο βασικό είναι. Μου έσκασε σχεδόν στη μούρη και πάνα μου επιτεθεί ένα γιατί εγώ δεν το πολύ καταλάβαινα. Έφευγα εκείνη ώρα, προσπαθούσα να φύγω. Και νιώθω ένα φουστέ τη τυσέρ απλά το πιάνω από τα ανακλαστικά και πήγαινα να μου το αρπάξουν. Κάνω, νάιν, δεν έχει, τώρα γραπώθηκε. Τώρα, τώρα καταλαβαίνετε γιατί, γιατί σκηνικά βιώνουμε καθημερινά λέω, το μέσα. Κάρμα, σε... Το κάρμα μου το έδωσε τελικά, γιατί δεν θα περνούσα καλά όλες τις υπόλοιπες μέρες. Θα το σκεφτόμουν, πιστεύω. Ισχύει. Ε, γενικά, πες το τι. Ε, Ξέρετε να πω ότι πούμε, το περίπτωμα του Netflix είναι χαρακτηριστικό. Το Netflix δεν έχει τίποτα να δώσει. Δηλαδή δεν έχει παιχνίδια πούμε, να παίξει. Όχι, είναι όχι, τίποτα έτσι. Μόνο ε, α πούμε. Witcher. Σκηνικά, ναι, σκηνικά από γνωστέ σειρέ, στι σε οποίε μπορεί να πα να βγάλει φωτογραφία ή να κάνει. ξέρω. Κα... το πρόμο του. Ναι, εντάξει. να τα δει, α πούμε. Δηλαδή. Ε, και έχει πάρα πολύ κόσμο, έτσι. Έχει πάρα πολύ κόσμο συνέχεια. Κοίτα, είναι εντυπωσιακό όμω. Είναι πολύ εντυπωσιακό. Εκείνο, εκείνο, το κομμάτι είναι πολύ, πολύ, εντυπωσιακό. Γενικά μπορεί να μην έχει τα περίπτερα που ε, είχε τις προ-πανδημίας ναι. εποχής αλλά αυτά τα περίπτερα που έχει είναι, είναι εντυπωσιακά δηλαδή έχουν αισθήσει μεγαλοπρεπή πράγματα ρε παιδί μου ε, τι άλλο έχουμε από τη δεύτερη μέρα πολύ βροχή, είχε πάρα πολύ βροχή στη Gamescom ε, ε. εντάξει ευτυχώ είναι κλειστή Ξέρεις, ε, γιατί... κλειστός ο χώρος νομίζω η βροχή το έκανε χειρότερα γιατί υπάρχει πολλής κόσμος που είναι ενδιάμεσα από τα halls, που είναι έξω. Μπράβο, αυτός... που έβγαινε έξω για να ναι, φάει, για να κάνει διάλειμμα, να πάρει μια ναι, ανάσα. Ναι ναι, 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 ναι. Και όλοι αυτοί οι αναγκαστικά μαζεύτηκαν μέσα και έγινε λίγο πίκτα. Αυτό, αυτό όμω που πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι, ξαναλέω, η σημερινή μέρα δεν ήταν καν η sold out μέρα. Ε, μας λυπάμαι για την αυριανή μέρα. Έχουμε και αύριο κάποια ραντεβού. μετά δεν υπάρχει κάποιο λόγο. Μετά είναι μια έκθεση που δεν αφορά ανθρώπους ανθρώπου που ασχολούνται με τα video games. Yeah. γίνονται συναυλίε και happenings εκεί πέρα περισσότερο. να πούμε ότι υπάρχει μια business area που είναι για τα ραντεβού μα και τα λοιπά. Που είναι μόνο, μπαίνει μόνο τύπο και οι εταιρείε που είναι εκεί πέρα. Για εμά είναι όαση. Έτσι, ναι, ναι, δεν το συζητάμε. Είναι ό,τι καλύτερο το business area. Ναι. ο όαση ότι έφυγε από το υπερβολικά busy, ρεμό λίγο. Ναι, 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 ξεκάθαρα. Ναι. Αυτή κλείνει λοιπόν από αύριο την τελευταία τη μέρα και μετά Σαββατοκύριακο. Είμαι... Ε, εκεί πέρα δεν θέλω να, δεν θέλω να είμαι. Ε, μιλάμε, δεν θέλω να είμαι εκεί. Δεν υπάρχει λόγος να είμαι εκεί. Ε, δεν υπάρχει λόγος να είμαστε εκεί, ναι. <laughs> Αύριο κλείνει δηλαδή το κομμάτι το, το δικό μας, έτσι, που το κομμάτι λέει να σας μεταφέρουμε τις εντυπώσεις μας από τα παιχνίδια, τα ραντεβού, τα previews και όλα αυτά. Αυτά και με την ε, δεύτερη μέρα. Πηγαίνουμε τώρα να φάμε κάτι, να ξεκουραστούμε ε, για να υποδεχτούμε την αυριανή πρώτη sold out μέρα της έκθεσης.